Εμπρός. Ναι, είπα με. Εσύ είσαι. Από Καστοριά πάω. Ναι ρε, σε κατάλαβα. Σήμασα λοιπόν. Λοιπόν, Τάκη μου... Καλά στα είπε ο Αριανός. Έχεις να απαντήσει στον Αριανό τίποτα. Θα τα πω και σε αυτό να με αφήσω, θα τα πω στη συνέχεια. Έλα, πες τώρα μωρέ, να μας αφήσω. Λοιπόν, αυτό που θα πω αφορά και αυτό που θα σου πω για ξεκίνημα. Γεια. Yeah. Αν παίζεις φιλικά στην Ελλάδα, μετά πας στην Γαλλία και σε γλεντάνε. Μπράβο. Άντε γεια ρε βλάκα! Άντε γεια ρε βλάκα! Ρε κακομύρι! Ποια είναι τα φιλικά ρε μαλακο... μαλακοτρίφτη! Τι ποια φιλικά ρε βλάκα! Δηλαδή πέρυσι στην Τούπα φιλικό ήτανε! Πέρυσι στην Τούπα φιλικό! Τα τελευταία χρόνια που σε νικάω στην Τούπα φιλικά είναι! Άμα σου λέει ο Αριανός! Άκουσε με. Μου σηκώνεις τα νεύρα τόσο πολύ, γιατί δεν ξέρεις πρώτο τι λες και γιατί είσαι ένας μπαλάκας και μισός. Μια φορά είπα καλή κουβέντα για σένα και πάνω να μου την πάρεις πίσω. Ποια φιλικά ρε τρομάρα σου! Ποια φιλικά ρε τρομάρα σου! Για να μπει ο Ολυμπιακός στους ομίλους βλάκα, έπαιξε εκεί που έπαιξες κι εσύ. Εσύ δεν πέρασες, εγώ πέρασα. Πάει αυτό. 13 παίχτες έχω τραυματίες και αρρώστους. Είναι άρρωστοι. Ποια φιλικά, ποια μας έγινε. Στο πρώτο εμίχρονο τη δουλειά, ποια μας έγινε. Χρειάστηκε ένας διαιτητής. Βλάκα παοξή. Εσύ τι σε έκανε ρε βλάκα η Αιτχόβεν. Από 0-2-3-2. Και πήγε στη Λαμία και κέρδισες. Με το χέρι του Θεού. Όχι του Μαραντόνα. Το θυμάσαι. Το πρωτάθλημα που πήρες. Σε πολύ μικρή ομάδα. Είσαι όμως για μένα. Για μένα όμως είσαι η μεγαλύτερη ομάδα της Τούμπας. Στην περιοχή που λέγεται Τούμπα είσαι η καλύτερη ομάδα. Εκτός όταν έρχομαι εγώ που σε γαμάω. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη.